Όσα παίρνει η ώρα να τα φέρνει ο χρόνος, του λένε. Και να είμαστε λοιπόν ύστερα από 7 χρόνια και κάτι εκεί που βρισκόμαστε πριν από 7 χρόνια και παραπάνω. Το μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη, μια παράσταση σύμφωνο κατά της Χούντας και μια από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές, πολιτικές και κοινωνικές στιγμές του Κώστα Καζάκου, που πέθανε σε ηλικία 87 ετών και της αγαπημένης του Τζένις Καρέζη. Η θεατρική παράσταση έκανε πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου 1973 στο Θέατρο Αθήνεων απέναντι από το Πολυτεχνείο και διακόπηκε βία από τη Χούντα τον Οκτώβριο, λίγο πριν από τη φοιτητική εξέγερση. Ενώ ο Κώστας Καζάκος και η Τζένι Καρέζη συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο ΕΑΤΕΣΑ. Το ζευγάρι όμως θα ανεβάσει ξανά το έργο τον Δεκέμβριο του 1973 και αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. 21 Απριλίου 1967. Ηθοποιός, σκηνοθέτης και αγωνιστής. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών στον Ευαγγελισμό μετά από σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα, βυθίζοντας την θλίψη τη χώρα. Υπήρχε μια καθαρή επαφή με τον κόσμο, ειλικρινής, ανιδιοτελής, ούτε να κερδοσκοπήσουμε, ούτε να πλουτίσουμε είχαμε στο μυαλό μας. Ήταν σταθερός στις αρχές του, ήταν σπουδαίος σκηνοθέτης, σπουδαίος ηθοποιός. Δηλαδή η θλίψη μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί είχαμε έναν άνθρωπο τόσο σπουδαίο στο θέατρο. Έτσι για να παίξω μαζί του στον κινηματογράφο, γιατί ήμουν πολύ φίλη με την Τζένι. Και είδα το ήθος του, είδα πώς αγαπούσε τους ηθοποιούς, πώς τους φρόντιζε. Πες μου, πώς δεν είναι όνειρο? Είναι αλήθεια, Νίκη. Ο Κώστας Καζάκος και η Τζένι Καρέζη αγαπήθηκαν από το κοινό, όσο λίγα καλλιτεχνικά ζευγάρια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του πολεμικού δράματος «Κονσέρτο για Πολυβόλα», του Ντίνου Δημόπουλου, σε σενάριο του Νίκου Φόσκολου. Λόγος το λόγο και ξεχαστήκαμε. Παντρεύτηκαν το 1968 και ήταν μαζί μέχρι το θάνατό της, τον Ιούλιο του 1992. Και απέκτησαν τον Κωνσταντίνο Καζάκο, που ακολούθησε τα καλλιτεχνικά χάρια των γονιών του. Ο εμβληματικός ηθοποιός το 1997 παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζένι Κόλια, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά, ένα αγόρι και 3 κορίτσια, τον Αλέξανδρο, την Άρτεμη Γεωργία, που πέθανε μόλις 8 μηνών, την Ηλέκτρα και τη Μάγια. Ο Κώστας ο Καζάκος για μένα ήταν δεύτερος πατέρας, δηλαδή τον φώναζα πατέρα μετά τη συνεργασία μας στη Βέρα και όλα αυτά τα χρόνια και στο θέατρο. Ήταν δίπλα μου, με συμβούλευε. Είχα όνειρο να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω την ιστορία και τη γλώσσα με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε κανένας άνθρωπος στη γη να το κάνει. Έτσι ονειρευόμουν από μικρούλης. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έστειλε συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη και άνθρωπου.